Γκραντ και Ρόμπινσον. Δεν είναι δηλαδή ο Παπα-Νικολάου στην πεντάδα σε σχέση με τον πρώτο αγώνα εδώ στην Λιουμπλιάνα. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον Μίλιτς, τον Κότνικ, τον Γκόλεματ, τον Λιθουανό, τον Γιασικεβίτης και τον Στόπ. Η Ολύμπια ξεκινάει τον αγώνα με τη συνηθισμένη της πεντάδα. Πρώτη επίθεση για τον Ολυμπιακό με τον Ρόμπινσον. Γκραντ. Είναι πάρα πολύ λογική η κίνηση του Γιάννη Ιωαννίδη να αρχίσει με τεσάρι, με power forward τον Γκραντ, διότι ο Γκόλεματς είχε δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στο ξεκίνημα του αγώνα στην πρώτη φάση λόγω ευκαινησίας. Το πρώτο καλάθι από τον Dragan Tarlac. Ολυμπιακός προηγείται με 2-0 εδώ στην Χάλα Τίβολη. Γκόλεματς με αντίπαλο τον Γκραντ. Κότνικ. Τάλασσο να αφήνει διακριτικά μέχρι τουλάχιστον να διεισδύσει, να περάσει μέσα στη ρακέτα. Ο Κότνικ σου τριών πόντων από τον Λιθουανό, τον Γιασικεβίτσιους. Και είναι το πρώτο καλάθι για τον απόφυτο του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, ο οποίος βεβαίως όπως το διέφραξε και στον πρώτο αγώνα πηγαίνει κατευθείαν πάνω στον Ρόμπινσον. Αμερικανοθρεμένος ο Γιασικεβίτσιους και να παίζει καλή άμυνα και κυρίως πάνω σε εκρηκτικούς Αμερικανούς όπως ο Ρόμπινσον. Γκραντ. Με τον Γκόλεμα κλέβει ο Σντόπτ, υπάρχει όμως σφύριγμα από τον Μπραζάουσκας που καταλογίζει φάουλ εις βάρος της Ολύμπια. Το πρώτο φάουλ από τον Γιούριτσα Γκόλεμα σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα, τον οποίο ο Ολυμπιακός έτσι για να επικαλεστούμε και λίγο τη σημειολογία και το σημερινό πολιτικο-οικονομικό στίγμα. Όπως η Ελλάδα κλειδώνει την ΟΝΕΑ, ο Ολυμπιακός θέλει να κλειδώσει την Ευρωλίγα, αλλά όχι ακόμα το Final Four, είναι νωρίς. Μπάλα ξανά για τον Ολυμπιακό. Παναλαμβάνω ότι διαιτητές είναι ο Ζαχάρα ο Τσέχος και ο Μπραζάουσκας ο Λιθουανός. Πάγκος της Ολύμπια με τον Γκούρου του Σλοβενικού μπάσκετ, τον Σμάγκο Σάγκαντιν, που φρόντισε πάντως να εξάψει λίγο τα πάθη την προηγούμενη εβδομάδα. Πέφτει στην παγίδα ο Μπλου Έντουαρτς από την ασφυκτική πίεση του Μάρκο Μίλιτς. Ο Έντουαρτς υποπίπτει στην παράβαση των 5 δευτερολέπτων. Μπορεί δηλαδή να καταφέρει να επαναφέρει την μπάλα από την τελική γραμμή. Και εδώ βεβαίως επιβεβαιώνεται, επιβραβεύεται μάλλον η αμυντική συνέπεια και η προσήλωση του Μίλιτς. Γκόλεματς για τον Γιασικεβίτσιους. Περνάει ο Σντόπτ, βγαίνει από τα σκριν. Μίλιτς με τον Τόμιτς. Με τον Τόμιτς ή με άλλον, ο Μίλιτς θα πετύχει το καλάθι και η Ολύμπια προηγείται με 5-2. 18 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ολυμπιακός στην επίθεση με τον Γκραντ απέναντι στον Γκόλεματς. Φάουλ από τον power forward της Ολύμπια. Τόμιτς που ως ενδυνάμει αρχηγός του Ολυμπιακού σπέβδει να δώσει κάποιες οδηγίες έτσι τα πρόχειρα στον Τζόσουα Γκραντ. Έντουαρτς για τον Τάρλας. Ολυμπιακός βρίσκεται 3 πόντους πίσω, 5-2 στη συμπλήρωση ακριβώς των 2 πρώτων λεπτών εδώ στον τρίτο και καθοριστικό αγώνα, στον αγώνα χωρίς αύριο στην Χάλα Τίβολη. Τάρλατς προσπαθεί και τα καταφέρνει τελικά να πασάρει στον Γκραντ. Ο Γκραντ θα πετύχει το καλάθι, μειώσει σε 5-4 πρώτο καλάθι από τον Τζόσουα Γκραντ που επαναλαμβάνω πέρυσι εδώ πάλι σε τρίτο μάτς ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε εκ του ασφαλούς την Ορτέζ στην πρόκριση με αντίπαλο την Ολύμπια και αυτό το θυμούνται και κάθε άλλο παρά το έχουν λησμονήσει οι Σλοβαίνοι. Αρκεί βεβαίως να αποδειχθεί έτσι άξιος της βαριάς κληρονομιάς που ίδιος δημιουργήσε ο Γκραντ. Δεν τα καταφέρνει σε αυτή την προσπάθεια. Ο Γκόλεματς είναι πιο γοργοπόδαρος, πιο ευκίνητος, πιο ταχύς από τον Γκραντ τουλάχιστον στη συγκεκριμένη φάση την εξέλιξη που παρακολουθήσαμε τώρα. Ρόμπινσον για 3. Ναι. 7-7. Ισοφαρίζει ο Χόλιγουτ. Από τα κέφια του οποίου, αλλά θα έλεγα περισσότερο από τη σταθερότητα, την φερεγγιότητα, την συνέπεια, εξαρτώνται πάρα πολλά απόψε, διότι καλός ή κακός ο Ρόμπινσον είναι το βαρόμετρο του Ολυμπιακού. Γι' αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βάλει 30 πόντους ή 37 όπως είχε βάλει κάποτε ο Ζάρκο Πάσπαλι. Μπορεί να βάλει και 8 και να νικήσει ο Ολυμπιακός όπως νίκησε την ΑΕΚ προχθές. Γκόλεματς από το low post. Προσπάθεια για αμυντικό rebound. Τελικά ο Ρόμπινσον θα ελέγξει την μπάλα. Και ξετυλίγεται το κουβάρι μιας καινούργιας επίθεσης του Ολυμπιακού. Προσπαθεί να ξανακτυπήσει από τα 6-25 ο Ρόμπινσον. Δεν τα καταφέρνει. Το σκορ παραμένει 7-7. 16,5 λεπτά στη Χάλα Τίβολη, όπου η ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί είναι ιδιαιτέρως ενθουσιώδης. Στου τριών πόντων από τον Γιασικεβίτσιους. 17 από τον Λιθουανό που έχει 2-2 και εκμεταλλεύεται. Τι εκμεταλλεύεται, το γεγονός ότι και τα δύο ουσιαστικά και τα δύο σουτ ήταν αν όχι ελεύθερα, άνετα. Πάσα στο πουθενά από τον Τζόσουα Γκραντ.
17 το σκορ. Ολύμπια Ολυμπιακός, αυτό το 32ο αγώνα της Ολύμπια με κάποια ελληνική ομάδα και είναι πολλές αυτές που την έχουν αντιμετωπίσει. Παρ' όλα αυτά, οι Σλοβαίνοι δεν έχουν πια το πάνω χέρι. Το έχουν οι ελληνικές ομάδες με 20 νίκες έναντι 11. Μίλης για 3. Μακάρι να συμβαίνει αυτό συνεχώς, αλλά να μην συμβαίνει αυτό που συνέβη τώρα, να ανανεώνει την επίθεση της Λιθουανίας. Οι Σλοβαίνοι. Στου 3 πόντων από τον Σντόφτς, αμυντικό rebound από τον Ντάρλας. Θα έλεγα ότι είναι μια έξυπνη κίνηση, θα ήταν μια έξυπνη κίνηση με ό,τι ρίσκο εμπεριέχει, να αφήσει ο Ολυμπιακός τον Μίλιτς να σουτάρει. Εκείνο που θα πρέπει να του εμποδίσει είναι η διείσδυση. Γκραντ, Ντάρλας, δεν τα κατάφερε. Μίλιτς για τον κόλεμα, τον κόλεμα θα πάει στο κάρφωμα προφανώς και θα πετύχει ένα ακόμα εύκολο καλάθι για τους Σλοβαίνους. 12-17 ο Ολυμπιακός πέφτει στην παγίδα που είχε πέσει στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου του πρώτου αγώνα, δίνοντας γήπεδο στην Ολυμπία από κακές επιθετικές επιλογές και κυρίως, αυτό κατά την ταπεινή μου άποψη είναι το πιο ανησυχητικό, αργές επιστροφές. 12-17, ένα συν 5 για τους Σλοβαίνους. Τόμιτς, θα σουτάρει αυτός για 3. 12-10 από τον Μίλαν Τόμιτς που ήταν άποντος στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου αγώνα, αλλά παράλληλα είχε αφήσει άποντο και τον Σντόφτς σε αυτή την αλληλοεξολόθρεψη των δύο αρχηγών. Να τους πάλι. Ενώπιος-ενώπιο. Τόμιτς εναντίον Σντόφτς και Σντόφτς εναντίον Τόμιτς. Μίλιτς για τον πρώην παίκτη του Ηρακλή και αρχηγός της Εθνικής Σλοβενίας, Σκότνικ. Θα κάνει το jump shoot μπροστά στον Ντάρλας. Αμυντικό rebound από τον Γκραντ. Ρόμπινσον. Μπορεί άραγε να πάει σε ευνηδιασμό Ολυμπιακός. Όχι. Ή τουλάχιστον δεν μπορεί να πάει σε πρωτεύοντα. Τάρλας παλεύει ξανά λίγο βόλεϊ. Το καλάθι και 12-11. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει πολύ γρήγορα από το 12-17. Εδώ με την παρατεταμένη προσπάθεια του Dragan Tarlas, που δικαιούται με την σταθερότητα την οποία επιδεικνύει φέτος και την φόρμα, την πολύ καλή κατάσταση την οποία βρίσκεται, να παίρνει την μερίδα του Λέοντος στις επιθέσεις. Άλλωστε η ιδιαιτερότητα και η συχνότητα των pick and roll που κάνει ο Ολυμπιακός στην επίθεσή του έχουν ως αποδέκτο Ντάλλας. Ο Γιασικεβίτης θα χτυπήσει για μια ακόμη φορά. 3-3. Να τα προβλήματα από την κακή άμυνα του Ρόμπινσον. Ο Λιθουανός έχει πετύχει ήδη 9 από τους 15 πόντους στο Ολύμπια, έχοντας σκοράρει 3-3 τρίποτα μέσα σε 6 λεπτά. Blue Edwards. Δεν υπάρχει εκεί πιθανότητα rebound. Σντόφτς. Γιασκεβίτσιους. Διακώς θα αποτρέψει τον ευθυνδιασμό και είπα να γίνει το double team από τον, με τη βοήθεια δηλαδή του Γκραντ πάνω στο ένας εναντίον ενός του Ρόμπινσον στον Γιασκεβίτσιους. Σντόφτς. Γιασκεβίτσιους από το high post. 17-12, τεράστια προβλήματα στο μαρκάρισμα του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους του Λιθουανού. Playmaker. Και πριν από 4 μέρες θα γεννήσει του 5 Μαρτίου του 76, ελπίζω να μην τα γιορτάσει απόψε, καθυστερημένα. Υπάρχει φάουλ, υπάρχει σφύριγμα πιο μπροστά από τον Ζαχάρα. Υπέρ του Ολυμπιακού. Πρώτο φάουλ από τον δεινό εκτελεστή, όπως αποδεικνύεται απόψε. Και δεν αποτελεί έκπληξη αυτό, είναι καλός παίκτης ο Γιασκεβίτσιους. Το είχε δείξει και στο Maryland βέβαια. Και στην υγεία του Βοζρίτα, στην παλιά του ομάδα, που από χτες είναι στους ημιτελικούς του Σαπόρτα. Χάνει ο Γκραντ την μπάλα. Γιασικεβίτσιος προσπαθεί να ανοίξει τον ευθυδιασμό. Κλέβει ο Ρόμπινσον. Και ξεχύνεται. Αλλά τι θα κάνει. Θα κάνει το jump shoot. Ναι. 17-14 από τον James Robinson, που φτάνει τους 5 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού. Του Ολυμπιακού που έχει σουτάρει 12 φορές απόψε. Έχει 6 εύστοχα σουτ. Αλλά η δύναμη πυρός για τους Λιθουανούς είναι βεβαίως το γεγονός ότι έχουν πετύχει 3 τρίποντα, 3 στα 5. Και τα rebound είναι πάξω παλιά, 5-5. Σντόφτς. Μίλησε με αντίπαλο τον Τόμιτς κάθε φορά που γίνεται το rotation στην άμυνα, αλλά ξαναμένει για μια ακόμη φορά ελεύθερος ο γκόλεμας. Απορώ που είναι ο Τζόσουα Γκραντ. Δούλεψαν καλά τα screen των Σλοβαίνων, έδωσαν πάσα στον ελεύθερο παίκτη, δεν θέλει πια και ιδιαίτερη σοφία για να καταλάβει κανείς τι κάνει η Ολύμπια στην επίθεση. 20-14 με το σούτ 3 πόντων του Γιούρι Τσαγκόλεματς.
Σάρλας με τον Κότνικ. Λάθος πάσα. Φοβάμαι ότι ο Γκράντς είναι σε άλλο γήπεδο απόψε. Για Σκεβίτσιο, σου τριών πόντων ελεύθερο. Όχι. Τι όχι, ναι δηλαδή. 11,5 λεπτά πριν από το τέλος, απίστευτο κρεσέντο από τον Σαρούνας για Σκεβίτσιους. 23-14 Ολυμπιακός, ρυγμένος στο Καναβάτσο πολύ νωρίς. Time out, πάμε στα στούντια και επιστρέφουμε. Με δίδυμος πύργους ο Σάγκαντιν με Μπρέζετς και Κότνικ. Ο Ντεμιγκέλ πήρε τη θέση του Γκραντ που ήταν, αναλαμβάνω, σε άλλο γήπεδο, όπως σε άλλο γήπεδο, κυρίως στην άμυνα. Είναι ο Τζέιμς Ρόμπινσον. Πολύ φοβάμαι ότι τουλάχιστον αυτά τα πρώτα λεπτά έχει μια φωτογραφική μηχανή πάνω του για να τραβάει φωτογραφίες, πως ο Γιασκεβίτσιος βάζει τα τρίποτα. Παναλαμβάνω, ο Γιασκεβίτσιος είναι πολύ καλός παίκτης. Παίκτης που είχε διψήφιο νούμερο πόντων στο κολεγιακό, στο Maryland, σε καλό κολέγιο. Το μακρινό επιθετικό rebound από τον Κότνικ. Ο Ολυμπιακός δείχνει συμπτώματα άσχημα. Έτσι, ρητίδες στο πρόσωπό του. Είναι ακριβώς ο Ολυμπιακός των 8 πρώτων λεπτών του δεύτερου ημιχρόνου του πρώτου αγώνα. Το 20-28 δηλαδή που παρέδωσε πνεύμα. Σντόβτς. Προσπάθησε να δώσει βοήθεια ο Ντεμιγκέλ. Για Σικεβίτσιος για τον Μίλιτς. Απέναντι στον Blue Edward. Στο φάουλ από τον ήρωα του Ντέρμπι για λογαριασμό του Ολυμπιακού την περασμένη Κυριακή. Με το τρίποντο στα 31 δευτερόλεπτα τον Θείοντορ κατά κόσμον Blue Edwards. Edwards που έχει πάρει προσωπικά αυτές τις μονομαχίες του με τον Μίλιτς. Μάλιστα παραδέχτηκε ότι ο Μίλιτς έχει προσόντα μαύρου, αλλά δεν είναι καλός σουτέρ. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο Ολυμπιακός θα πρέπει λογικά να αναγκάσει τον Μίλιτς να σουτάρει από τα 5-6 μέτρα. Αλλά που δεν είναι τον αφήσει να πάει σε ένα, σε ένα, δύο, ενός όπως προηγουμένως. 25-14. Ο Ολυμπιακός είναι 11 πόντους πίσω, πολύ νωρίς βέβαια. Αλλά και με αρκετά ανησυχητικά σημάδια στην απόδοση του Ντεμιγκέλ. Και φάουλ από τον Ισπανό. Θέση του power forward εξακολουθεί να είναι από την αρχή του αγώνα η μαύρη τρύπα του Ολυμπιακού. Φεύγει ποιος? Φεύγει ο Ρόμπινσον. Μπήκε ο Βούκτσεβιτς πάντως, κάποιος πρέπει να φύγει γιατί έχουν μείνει έξι. Φεύγει ο Ρόμπινσον. Ντούσαν Βούκτσεβιτς που προφανώς θα πάει πάνω στον Γιασικεβίτσιος που έχει οργιάσει ως τώρα, έχει 14 πόντους χωρίς να έχει χάσει σούτ, έχει 4 στα 4 τρίποντα και 1 στο 1 σούτ 2 πόντων. 25-14 το σκορ, 10 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Εδώ στη Χάλα Τίβολη ο Ολυμπιακός παίζει την πιο κρίσιμη παρτίδα της χρονιάς μέχρι την επόμενη. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα υπάρξει επόμενη παρτίδα στην Ευρώπη αν ο Ολυμπιακός δεν φύγει όρθιος από εδώ απόψε. Και μέχρι στιγμής είναι μεν διατεθειμένος και αποφασισμένος να το πράξει, αλλά αυτή η διάθεση και αυτός ο πόθος δεν το βγαίνουν. Μίλιτς με τον Έντουαρτ, πασάρι στον Μπρέζετ. Και εκεί πια είναι αφύλακτη διάβαση άμυνα του Ολυμπιακού. 27-14 και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή στο νεαρό ταλέντο της Ολύμπια, τον Πρίμος Μπρέζετ, υπέρ της Ολύμπια. Ολυμπιακός τώρα με τον Τόμιτς απέναντι στον Σντόβτς. Βούκτσεβιτς, Τάρλατ και Παπα-Νικολάου που πήρε τη θέση του Ντεμιγκέλ. Ας ελπίσουμε το τρίτο τεσάρι που χρησιμοποιεί ο Γιάννης Ιωαννίδης να μην έχει καμιά σχέση με ό,τι είδαμε από τους δύο προηγούμενους. Μια χαμένη ευκαιρία από τον Τάλατ που και αυτός είναι χαμένος απόψε. Σντόβτς. Τυχώς ο Ολυμπιακός απέτρεψε τον ευνηδιασμό της Ολύμπια. Βούκτσεβιτς πάνω στον Γιασκεβίτσιους. Ο Τόμιτς πάνω στον Σντόβτς. Ο Μίλιτς με τον Παπα-Νικολάου. Σαν σε προπόνηση τώρα βάλω ο Μίλιτς. 30-14. Ολυμπιακός είναι πολύ κακό στην άμυνα. Δέχεται πολύ εύκολα καλάθι, είτε από την περιφέρεια, είτε μέσα από το καλάθι, είτε σε ένας εναντίον ενός, είτε σε ευνηδιασμούς. Παπα-Νικολάου. Βγαίνει ο Τόμιτς. Προσπαθεί να παίξει με πλάτη. Ο Τάλας, το ζητούμενο είναι να πάρει την μπάλα για να παίξει με πλάτη. Παπα-Νικολάου. Περνάει και κερδίζει εκεί το φάουλ από τον Σλάβκο Κότνικ. 8 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, σκορ 30-14 υπέρ της Ολύμπια Λιουμπλιάνα που κάνει περίπατος τώρα. Έχει φτάσει τη διαφορά στους 16 πόντους, ο Ολυμπιακός καλύπτει να ανακάμψει και πολύ γρήγορα. Μάλιστα, time out, πάμε στην Αθήνα.
που εκτέλεσε ο Δημήτρης Παπανικολάου ήταν εύστοχη. Το σκορ έγινε 30-15 ακριβώς. Double score. Λίγο πρωτήτερα είχαμε τη μεγαλύτερη διαφορά. Το μείον 16 Ολυμπιακός. 30-14. Η Ολύμπια με τον Γιασκεβίτσος που αφήνει στον Μίλιτς. Ο Μίλιτς θα πάει για το lay-up. Εκεί δεν υπάρχει κανείς να το σταματήσει. 32-15 η maximum διαφορά. 8 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η Ολύμπια απογειώνεται στο συν 17 και περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε επιτέλους κάποια σημάδια ανάκαμψης του Ολυμπιακού που είναι πελαγωμένο σε άμυνα και επίθεση. Εδώ καθαρό φάουλ και αντιαθλητικό, μάλιστα έτσι καταλογίζεται και δικαίως καταλογίζεται έτσι από τον Μπραζάουσκας αφού κατέβασε το χέρι ο Μίλιτς. Όχι ο Μίλιτς, ο... Ναι, ο Μίλιτς. Τάρλατς. Έχει περάσει με το νούμερο 7 ο Σλάβκο Ντούτσακ, ενεργεία διεθνής της Ολύμπια. Ο Τάρλατς είναι στη γραμμή. Μένουν ακόμα 8 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Το σκορ είναι 32-16 τώρα από τον Ντράγκαν Τάρλατς. Ο Ολυμπιακός που μέχρι στιγμής χάνει σε όλα τα σημεία που λέμε. Δεν έχει βγει νοκάουτ, είναι πολύ νωρίς να το υποστηρίξει κανείς. Έχω την εντύπωση ότι ο Ολυμπιακός θα ανακάμψει. Αλλά χάνει τα rebound, έχει 4 λιγότερα, έχει 4 παραπάνω λάθη. Και βέβαια η μαύρη τρύπα του είναι η περιφερειακή άμυνα για μια ακόμα φορά. Αφού ο στάθηκε ανίκανος ο Ρόμπινσον να σταματήσει το Γιασκεβίτσιο που είχε 4 στα 4 τρίποτα και ένα καλάθι ακόμα αυτή τη φορά από την πτήση του Μάρκο Μίλιτς που εκμεταλλεύεται άλλη μια ευκαιρία για να αποδείξει πόσο ψηλά μπορεί να πηδήσει αυτός ο Λευκός με τα προσόντα μαύρου και να κάνει το σκορ 34-17 από τα 6-25 ο Ρόμπινσον, 34-20. Ρόμπινσον έχει 2 στα 3 τρίποντα, έχει 8 πόντους. Στην ουσία όμως δεν έχει κανέναν, διότι μάλλον έχει μείον 6, διότι έχει φάει 14 από τον Γιασκεβίτσιος. Απετράπει το άλλο ιούπ από τον Γιασκεβίτσιος από τα 6-25 ο Ρόμπινσον, δεν θα τα καταφέρει, θα αρπάξει όμως επιθετικό rebound. Καινούργια επίθεση για τον Ολυμπιακό, 7 λεπτά πριν από το τέλος. 34-20 μπροστά η Ολύμπια. Ο Ολυμπιακός στην πεντάδα του οποίου επέστρεψε ο Τζόσουα Γκραντ. Παίζει τώρα με τον Παπανικολάου στο 3. Ρόμπινσον, ο οποίος προσπάθησε να ξεμαρκαριστεί. Εκεί ο Παπανικολάου θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι και να μειώσει σε 34-22. Να εδώ ο Δημήτρης Παπανικολάου. 34 είναι στους 12 από ό,τι σε επαναλαμβάνω και βρεθεί. Και ξανά στους 14, 36-22 με 16 από τους 36 πόντους του ασταμάτητου απόψε Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Δεν μοιάζει με Λιθουανό ή με Σλοβαίνο, μοιάζει με παίκτη που κατέβηκε από τον πλανήτη του NBA. Αν ήταν πιο ψηλό θα έλεγα ότι είναι ο Σακίλ Ονίλ μετεμψυχωμένος. Τάρλατς με τον Μίλιτς. Θα νικήσει και τους δύο αντιπάλους που βρήκε στο δρόμο του σέντερ του Ολυμπιακού και τον Μίλιτς δηλαδή και τον Κότνικ. 36-24. Γιασκεβίτσιος. Τουλάχιστον ο Βούκτσεβιτς φαίνεται να είναι πιο συνεπής στην αμυνά του. Μίλιτς ξέρει ότι δεν έχει το σούτ και προσπαθεί να διεισδύσει. Ντούσακ το rebound από τον Γκραντ και επιθετικό φάουλ από τον νεαρό, τον Πρίμος Μπρέζιτς. 36-24, καινούργιο time out, πάμε στην Αθήνα για διαφημίσεις. Επιστρέφουμε στην Καλατζίβολη, ήταν δικό μου το λάθος, δεν πρόκειται για time out. Να ο Ρόμπινσον που μειώνει ακόμα περισσότερο και ύστερα από αρκετή ώρα κατεβάζει τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους. 36-27, ο Ρόμπινσον που φαίνεται διαφορετικός, μεταλλαγμένος επιστρέφοντας μετά την απόσυρσή του στον πάγκο για την πολύ κακή, για την ανύπαρκτη. Αντίκεινα φαντάσματος ήταν η παρουσία του στην άμυνα απέναντι στο Γιασκεβίτσιος. Γιασκεβίτσιος δεν υπάρχει τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Το σούτα τον Μπετσίροβιτς. Αμυντικό rebound από τον Τάρλατς. 5 λεπτά ακόμα. 36-27 ο Ολυμπιακός στο μείον 9 και στο μείον 7 τώρα. 36-29 από τον James Robinson και τώρα το time out. Πάμε στην Αθήνα και κοσμήσει σε 3 λεπτά. Κάνει ένα εντυπωσιακό σκορ 14-4 και έτσι κατάφερε να μειώσει τη διαφορά από τους 17 πόντους που είχε βρεθεί 32-15 στο τρέχον σκορ το 36-29, ενώ βγαίνει άλλη μια καλή άμυνα που δίνει το δικαίωμα στον Ολυμπιακό να εμπεδώσει ακόμα περισσότερο αυτή την ολοφάνερη πια ανάκαμψή του με πρωτεργάτη τον James Robinson, ο οποίος σκοράρει κατά το δοκούν, όπως αυτυχώς κατά το δοκούν σκοράρει και στα πρώτα λεπτά ο προσωπικός αντίπαλος στην άμυνα, ο Γιασκεβίτσιος. Νάτος πάλι ο Hollywood.
Rebound από τον Ντούτσακ. Πάσε ευθυνδιασμού προς τον Μπετσίροβιτς. Βούκτσεβιτς, διπλό το κακό. Και ο Μπετσίροβιτς θα πετύχει το καλάθι και ο Βούκτσεβιτς θα χρεωθεί με το φάουλ. Έτσι λοιπόν έχουμε το σκορ στο 38-29 και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή στο καινούργιο χρυσό αγόρι της Ολύμπια και του Σλοβένικου μπάσκετ, μέχρι πρότινος, μέχρι το προηγούμενο καλοκαίρι δηλαδή, παίκτη της Πιβοβάρνα Λάσκου, την οποία αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στη φάση των ομίλων, τον Σάνι Μπετσίροβιτς, είναι μόλις 19 χρονών. Και μαζί με τον Σμόντις της Νόβε Μέστα της Κλκά είναι τα... οι διάδοχοι της μεγάλης γενιάς που σιγά σιγά οδεύει προς απόσυρση. 39-29, η Ολύμπια ξανανεβάζει τη διαφορά στο διψήφιο νούμερο. Επέστρεψε και ο Σντόπς στον αγωνιστικό χώρο. Τάρλας για τον Ρόμπινσον που είχε απέναντί τον καλό αμυντικό Σντόπς. Αλλά πλέον ο Σντόπς έχει, να πω γεράσει, έχει μεγαλώσει για να έχει τόσο γρήγορα πόδια όσο είχε κάποτε, που μπροστά του σιωπούσαν οι πιο φλίαροι επιθετικοί του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ντούτσακ. 39-31. Ο Ολυμπιακός ξαναμειώνει και τώρα έχουμε φάουλ στην άμυνα του Ολυμπιακού, ένα φάουλ το οποίο υποδεικνύει ο Ρομουάλτας Βραζάουσκας. Θα ξαναδούμε τη φάση. Το φάουλ έγινε από τον Blue Edwards πάνω στον Ντούτσακ. Μπετσίροβιτς θα επαναφέρει την μπάλα από την τελική γραμμή. Μπετσίροβιτς, Μπρέζετ, Παραντίνια, Σντόπτ και Μίλιτς, οι πέντε της Ολύμπια. Rebound, όχι. Θα το πάρει ο Παραβίνια, Σντόπτ. Ο Ολυμπιακός παίζει με Βούκτσεβιτς, Γκραντ, Τάρλατ και τους δύο Αμερικανούς, τον Ρόμπινσον και τον Μπλου Έντουαρτς. Μπετσίροβιτς. Πάνω στον οποίο είναι ο Ρόμπινσον. Σντόπτς με τον Βούκτσεβιτς. Μίλιτς. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι καθαρή φάση. Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο Σάκαντιν που φωνάζει ότι χτύπησε ο Μπλου τα χέρια του. Αστοχή προκαινής εστίας όμως ο Έντουαρτς εκεί και... εν συνεχεία στην προσπάθειά του να ανακόψει τον ευνηδιασμό των Σλοβαίνων, υποπίπτησε φάουλ και έχει έναν, είναι τρίτο φάουλ, time out. Όχι, δεν έχουμε time out, έχουμε αλλαγές όμως, αφού το τρίτο φάουλ του Blue Edwards αναγκάζει τον Γιάννη Ιωαννίδη να επαναφέρει τον Μίλαν Τόμιτς, ο οποίος βέβαια πηγαίνει πάνω στο Σντόπ. Μένουν ακόμα 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Το σκορ στη Χάλα Τίβολη είναι 39-31. Μίλιτς. Σντόπ για 3, ελεύθερος. Δούλεψαν καλά τα στήν των Σλοβαίνων. Παραντίνια στο επιθετικό rebound. 200 έχει τεράστιο πρόβλημα στα rebound. Τεράστιο. Έχει πρόβλημα πάντως. Έχει χάσει, έχει 4 rebound λιγότερα από τους Σλοβαίνους. Ρόμπινσον προσπαθεί να κλέψει και εδώ είναι τζάμπολ. Η σολομόντια λύση που προκρίνεται από τον Ιβάν Ζαχάρα, τον Τσέχο διετή. Γλίστρησε ο Μπετσίροβιτς. Όρμησε να του αρπάξει την μπάλα ο Χόλιγουτ. Και εδώ πια έχουμε το τζάμπολ ανάμεσα στους δύο παίκτες, τον Σάνι Μπετσίροβιτς και τον Τζέιμς Ρόμπινσον. Αυτά συμβαίνουν στη Χάλα Τίβολη 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται 8 πόντους πίσω από την Ολύμπια. 39-31. Μίλιτς. Μπετσίροβιτς κέρδισε το τζάμπολ από τον Ρόμπινσον. Σντόπτς. Μίλιτς. Μένουν ακόμα στην διάθεση των Σλοβαίνων 15 δευτερόλεπτα. Σντόπτς από την άλλη πλευρά για τον Ντούτσακ. Μπετσίροβιτς, η επιστροφή του οποίου στην ενεργό δράση μετά τον τραυματισμό στη σύγκρουση με τον Μπαζάρεβιτς ενίσχυσε πολύ την περιφέρεια της Ολύμπια. Ένα ακόμα χαμένο rebound, Μπετσίροβιτς, και το κάνουν πάρτι Σλοβαίνοι στη ρακέτα του Ολυμπιακού, που πληρώνει, ελπίζω να μην τις πληρώνει ως το τέλος και να βρεθεί η πλατφόρμα της ανάκαμψης, πληρώνει ακριβά την αδυναμία του στα rebound. Βούκτσεβιτς, Τάρλατ, το φάουλα τον Μπρέζετς. Και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, τρίτο φάουλα τον Πρίμος Μπρέζετς, ο οποίος ακολουθεί κατά πόδα τον Γιούρι Τσαγκόλεμας που επίσης έχει 3, αλλά και τον Blue Edwards. Θα επιστρέψει ο Κότνικ, έτσι παλιά φρουρά, στη θέση του νέου αίματος. Να εδώ, Σλάβκο Κότνικ, ο ήρωας του πρώτου αγώνα. Μετεράνος διευθύνης με την εθνική ομάδα της Ιουγκοσλαβίας και μετέπειτα με τη Σλοβενία. Και πρώην παίκτης Δάφης ο Τάλας κάνει την πρώτη βολή. Η διαφορά στους 10 πόντους, 41-31. Τάλας έχει 2 στις 3 βολές, 3 στα 6 δίποντα. 8 πόντους έως τώρα και ένας αυτός 9. 1 και 55 ακόμα. 41-32, διαφορά στους 9 πόντους.
Αλλά ήδη ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί πάνω από 40 και αυτό δεν είναι καλό για μια ομάδα που όχι διατείνεται, έχει στατιστικώς αποδεικνύεται αυτό την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα με ένα μέσο όρο γύρω στους 64 πόντους στο παθητικό της. Ντουστσακ. Μάρκο Μίλιτς. Συνεχίζει τη δουλειά που άφησε στη μέση ο Γιασκεβίτσιος πηγαίνοντας στον πάγκο. 43-32. Η Ολύμπια στο σύν 11 και τα προβλήματα στο παιχνίδι μέσα στη ρακέτα του Ολυμπιακού συνεχίζονται από τα χαμένα αμυντικά rebound. Γκραντ για 3. Μίλιτς στο αμυντικό rebound. Και δεν έχει κανείς την απέτηση από τον Ολυμπιακό να αρπάζει τα επιθετικά rebound, αλλά τουλάχιστον τα αμυντικά. 17 rebound της Σλοβένη, 10 Ολυμπιακός. Ίδια εικόνα, το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο στο δεκάλεπτο από το 20 έως το 30 του πρώτου αγώνα. Μίλιτς. Τον Βούκτσεβιτ παίζει με πλάτη, αυτό κάνει συνέχεια. Στην πραγματικότητα παίζει σαν τεσάρι, ποστάρι συνεχώς, ντοφ για 3. Rebound από τον Ρόμπινσον, ακόμα 38 δευτερόλεπτα. Ρόμπινσον θα σουτάρει για 3 στον ευκαιριασμό. Και καλά κάνει, 43-35. Αφού δεν είχε οργανωθεί άμυνα της Ολύμπια και έτσι ο Ολυμπιακός θα προλάβει άραγε να κάνει και άλλη επίθεση, όχι δεν θα προλάβει. Όλος ο χρόνος είναι για την Ολύμπια και τα 18 δευτερόλεπτα που απομένουν. Σταμάτησε και το ρολόι του 30. Μπετσίροβιτς. Ακόμα 10 για το τέλος. Μπετσίροβιτς με τον Τόμιτς. Δείχνει το σύστημα. Στέλνει τον Μίλιτς μέσα στη ρακέτα. Θα παίξει με τον Γκότνικ όμως. 45-35 ξανά στους 10 πόντους Ολυμπιακός, εκεί πάει να ανακάμψει πάλι πέφτει και χάνει την επαφή του με το σκορ. Time out, πάμε στην Αθήνα και ξαναγυρίζουμε. Από την Ολύμπια, 45-35, μακρινή πάσα προς τον Τάρλατ, σου 3 πόντων εντός χρόνου από τον Ρόμπινσον. Δεν θα καταφέρει όμως ο Ρόμπινσον να πετύχει το καλάθι, να πετύχει για την ακρίβεια το τέταρτο του τρίποντο. Έχει 3 στα 3, παρακαλώ. 4 στα 8 δίποντα, έχει 18 πόντους. Απ' την άλλη πλευρά έχει 16 κάποια στιγμή και το 10 πόντους πίσω. Αυτό δεν είναι τόσο ανησυχητικό όσο ανησυχητικό είναι ένα διπλό πρόβλημα που δεν έχει επιληθεί ως τώρα. Καταρχήν ο Ολυμπιακός δέχεται πάρα πολύ εύκολα καλάθι, είτε από την περιφέρεια καταρχάς με τον Γιασικεβίτσιος, είτε στο inside game. Και αυτό διότι έχει πουλήσει 8 επιθετικά rebound, πάει να πει με την απλή γλώσσα των αριθμών. Ο Ολυμπιακός έδωσε 8 καινούργιες επιθέσεις στους Σλοβαίνους. Περισσότερη ανάλυση σε λίγο όταν θα επιστρέψουμε εδώ στην Χάλα Τίβολη, με την ελπίδα βεβαίως ότι η καλή μάγισσα θα αγγίξει τους παίκτες του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια και θα τους κάνει να ξαναγυρίσουν πιο δυνατοί στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά προς το παρόν από τη Χάλα Τίβολη. Πάμε στην Αθήνα και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Επειδή η δουλειά δεν είναι παιχνίδι. Στο Ολύμπια, στο δεύτερο μάτς. Αλλά που σήμερα ξανά έχει τα ίδια προβλήματα αυτά. Στο πρώτο αγώνα είχε 11 rebound λιγότερα, για να δούμε. Ντοβ, Σκότνικ, Γιασικεβίτσιους, Γκόλεμας και Μίλιτς. Η αρχική πεντάδα της Ολύμπια, από την άλλη πλευρά, ναι, και ο Ολυμπιακός παίζει με την αρχική του πεντάδα. Θα ελπίσουμε ότι θα είναι ανάλογες και οι επιδόσεις της ομάδας. Τόμιτς, δηλαδή Τάρλατς, Μπλου Έντουαρτς, Ρόμπινσον και Γκραντ. Ντοβς, Γκόλεμας, κλέβει ο Γκραντ. Αφήνει στο Ρόμπινσον σκορ 45-35 εδώ στη Χάλα Τίβολη, χάνει ο Ρόμπινσον την μπάλα. Κλέβει ο Μίλιτς και εκεί έχουμε τι. Μπάλα είναι στην Ολύμπια. Σλοβαίνοι ζητούν φάουλ. Εδώ θα ξαναδούμε την προσπάθεια του Ρόμπινσον. Αν τη βλέπετε εσείς, εγώ δεν τη βλέπω. Θα την έχουμε το μόνο, μπάσχετο. Επιστρέφουμε στη ζωντανή μετάδοση. Η μπάλα είναι για τους Σλοβαίνους μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Ολυμπιακού να φύγει στον ευνηδιασμό. Οι Σλοβαίνοι θα επαναφέρουν την μπάλα από την τελική γραμμή με τον Μίλιτς. Στου 3 πόντων όχι. Τι όχι, που πρόλαβε να ρίξει την παγίδα τον Ρόμπινσον ο Γιασικεβίτσιους, κάνοντας την προσπίση που πολλοί παίκτες συνηθίζουν και παρασύροντας όχι τόσο τον αντίπαλο όσο τους διαιτές. Τελικά τι. Έχουμε αλλαγή της... Ναι, οι Σλοβαίνοι επανέφεραν την μπάλα ο πλάγια, δεν σούταναν τις βολές. Κάτι που δεν αρέσει την εξέδρα, αυτό είναι και πολύ μεγάλη σημασία. Το αμυντικό rebound από τον Γκραντ. Ρόμπινσον.
Έχει επιστρέψει ο Νίλο, ο Ολυμπιακός δεν έχει τη δυνατότητα του ευκαιριασμού. Έντουαρτ, κοντά στο καλάθι, δύο συνεχόμενα στο χασούτ, θα χάσει άλλη μια ευκαιρία ο Γκραντ όταν είσαι 10 πόντους πίσω και χάνει τρία συνεχόμενα σουτ. Γκόλεμας για τρεις, ελεύθερος. Σκαμπίλισμα στην μπάλα από τον Τάρλατ, Τόμιτς, Έντουαρτ. Ποιος είναι σε κακή μέρα απόψε και ούτε μία σχέση έχει με τον Έντουαρτ της περασμένης Κυριακής που έβαλε 25 πόντους και ήταν ο καταλήτης της νίκης του Ολυμπιακού Πιτσάκ. Χώρια το τρίποντο στα 31 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μια διακοπή για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Αμερικανό που φαίνεται ότι έχει πρόβλημα και ζητεί από τον Γιάννη Ιωαννίδη αλλαγή. Του προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες γύρω από την γραμματεία. Επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Τόμιτς. Παπα-Νικολάου που ξαναβρίσκει απέναντί του σε άμυνα και επίθεση τον Σίνο Μίλικο και φιλαράκι του από τα παλιά τον Μίλιτ. Τόμιτς. Είναι πολύ δύσκολο να πάρει την μπάλα ο Ρόμπινσον. Τόμιτς. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει συμπληρωθεί ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων που είχε στη διάθεσή του Ολυμπιακός. Έχει το λάθος του Ολυμπιακού ήταν. Έχει 5 η Ολύμπια. Ντόλεμας για τον Κότνικ. Στόπτς. Με τον Ρόμπινσον, ο Παπα-Νικολάου προσπαθεί να παίξει από μπροστά τον Μίλιτς. Να τους εδώ. 77 έρδες και 2 Μίλιτς. Διώχνει ο Παπα-Νικολάου. Μια πρώτη νίκη στα σημεία. Την αναμέτρηση του στην προσωπική σε αυτό το δεύτερο μήχρονο. Το σκορ παραμένει 45-35, δεν έχει αλλάξει καθόλου σε αυτά τα δύο λεπτά που παίζονται στο δεύτερο μήχρονο. Θα αλλάξει τώρα. 48-35 από το απίστευτο κρεσέντο του Σαρούνας για συγκευή του, που σουτάρει καλύτερα από ό,τι σούταρο Μαρτσιλιώνης από τα 6-25 στον αγώνα Λιθουανίας-Ελλάδα στο 95 στην Αθήνα. Για συγκευή του έχει 5 στα 5 τρίποντα. Ρόμπινσον. Παρά λίγο να χάσει τον έλεγχο της μπάρας, δεν πέρασε η προσπάθεια του Ολυμπιακού για εφηδιασμό. Θα ρίξω μια ματιά τι ποσοστό είχε για συγκεκριμένη θέση για περιέργεια. Στα τρίποντα έως τώρα είχε πολύ ψηλό, 43%, είχε 38 στα 89. Ρόμπινσον, υπάρχει σφύριγμα όμως από τον Ζαχάρα. Είναι φάουλ για τον δίμιο του Ολυμπιακού στον αποψινό αγώνα, τον Γιασκεβίτσιους, εδώ στο πέρασμα του Τόμιτς. Για Σκεβίτσις έχει 19 πόντους έχοντας χάσει ένα σουτ. 5-5 τρίποντα, 2-3 δίποντα. Τόμιτς. Ακόμα 25 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Υπάρχει χρόνος. 48-35 το σκορ. Η Ολύμπια στο συν 13. Και τώρα στο συν 10 από το τρίποντο του Τζόσουα Γκραντ. Που έχει πετύχει 7 πόντους. Έχει 4 rebound. Ο Έντουαρτ στον πάγκο. 48-38. 200 και πλησιάσεις στους 7, 36-29 και τώρα ξανά στους 12, 50-38 από τον Μίλιτ. Παραμάνω είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσει κανείς στον αέρα. Εκπληκτικά αθλητικά προσόντα. Πάθημα γερό, δύναμη, παίζει σαν μαύρος. Ένας Ευρωπαίος Ντάν Μάρζι. Δεν είναι μαύρος. Παπα-Νικολάου αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Θα εκτελέσει και μια ελεύθερη βολή από το φάουλ που παίρνει από τον Γιούρι Ντόμπτς. 50-38, 50-39, όχι 50-40. Και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή από τον Παπα-Νικολάου και από το φάουλ του Γιούρι Ντόμπτς. Δεύτερη χαμένη βολή απόψε για τον Παπα-Νικολάου. Χάσει και μια ο Τάλας, αν το μάτς και στις λεπτομέρειες. Αυτό είναι βέβαια εκεί οι ελεύθερες βόλες. Φάουλ από τον Τόμιτς. Που αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Γιασικεβίτσιους. Αφού ο Ρόμπινσον απέτυχε. Παταγωδός μάλιστα. 16,5 λεπτά ακόμα. 50-40. Διακόσα πρέπει να βελτιώσει την άμυνα θεαματικά. Γκόλεμας. Αφήνει στον Γιασικεβίτσιους που έχει απέναντί του τώρα τον Τόμιτς. Ελπίσουμε ότι ο Τόμιτς θα αποδειχθεί καλύτερος αμυντικός από ότι ο Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον πήγε πάνω στο Σντόμπτς. Κότνικ με τον Τάρλατς. Γκόλεμας.
Θα προτιμήσει Βιν, θα πάει στο κάρβωμα. Δεν βρέθηκε κανείς να το σταματήσει με άψογο διασκελισμό. Παρά τα 2-9 του ύψους του, ο Γκόλεμας θα κάνει μια απίθανη κίνηση. Θα πιάσει κοιμόμενο τον Τζόσουα Γκραντ. Ρόμπινσον, 52-40. Οι Σλοβαίνοι στο συν 12, τα αμυντικά προβλήματα του Ολυμπιακού αντί να επιλύονται, αυξάνονται και πληθύνονται. Έχει δεχθεί ήδη 7 πόντους μέσα σε 3,5 λεπτά. Τόμιτς, παρά το γεγονός δεν είχε αλλάξει το σκορ στα 2 λεπτά, έτσι. Παπα-Νικολάου θα πλησιάσει προς το καλά, θα κάνει το χουκ και 52-42 από τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Φτάνει τους 5 πόντους, έχει 4 στο δεύτερο ημίχρονο. Τι έγινε τώρα, είναι ζώνη, για να δούμε. Όχι, δεν είναι ζώνη, αλλά πήγε ο Παπα-Νικολάου στον Γκόλεμα και μην ομίλησε να τον φυλάει ποιος. Αυτός που θα τον φυλάξει, πήρε την εντολή να τον φυλάξει ή απλώς έτυχε να τον φυλάξει. Ο Γκραντ κάνει φάουλ πάντως, καθαρό φάουλ. 52-42, 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Όχι, τελικά ναι, πάει ο Γκραντ σταθερά πάνω στον Μίλιτς. Για να δούμε. Είναι ρίσκο αυτό, είναι το φάρμακο που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Σντόπς, rebound από τον Κότνη και συνεχεία το κλέψιμο από τον Τάρλατς. Ρόμπινσον, 52-42, 15 λεπτά ακόμη. Υπάρχει πολύς καιρός, αρκεί να υπάρχει διάθεση εκ μέρους του Ολυμπιακού, πίστη, αποφασιστικότητα και κυρίως αυτοθυσία πια. Ρόμπινσον, θέλει να σκρίνει εκεί. Αλλά δεν το δίνει κανείς. Ρόμπινσον, Παπα-Νικολάου. Τάρλας τώρα με πλάτη. Καλή άμυνα από τον έμπειρο Κότνικ. Προσπαθεί να πλησιάσει ο Τάρλας. Κακή επιλογή. Παραμένει το σκορ 52-42. Ο Τάρλας δεν είναι εφάμιλος του εαυτού του. Του εαυτού του σε προηγούμενα μας. Γκόλε μας. Στο 3 πόντων από τον Σντοβ. Ρόμπινσον αποδεικνύεται απόψε ανεπαρκέστατος αμυντικός. Αφού δηλαδή ο Σντοβ εναντίον του Τόμιτς και 0 στα 4 τρίποτα, με το που βρήκε τον Ρόμπινσον έβαλε το πρώτο. 1 στα 5. Από τον Γιούρες Σντοβ. Θα επιστρέψει ο Μπλου Έντουαρτς, διαφοράς 13 πόντους, 55-42. Ξαναφεύγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Γκραντ, που έπαιξε δηλαδή, δεν έκανε τίποτα. Επιστρέφει ο Μπλου Έντουαρτς. Προφανώς θα αναλάβει αυτός τον Μίλιτς. Τόμιτς. Από τον Ντάρλατς ο Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον με τον Γιασκεβίτσιους, οι δύο πρώτοι σκόρερ του αγώνα. Έντουαρτς. Τόμιτς ακόμα 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Τόμιτς θα κάνει ένα από τα αγαπημένα του σουτ, τα εκτός ισορροπίας. Το καλάθι ωστόσο δεν μετρά. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού από τον αρχηγό της Ολύμπια, τον Γιούρες Ντόπτς. Αναβάνω για 3,5 χρόνια τίμησε με την συμμετοχή του ελληνικό πρωτάθλημα και τον Ηρακλή βεβαίως. Και ο Ιωαννίδης ψάχνει. Διαπιστώνει όμως ότι δεν έχει να περιμένει πολλά πράγματα από όλους τους παίκτες του. Για να δούμε, Τόμιτς. Το έχει το σουτ αυτό. Αλλά όχι στην προκειμένη περίπτωση. Το rebound από τον Γκόλεμα. Σντόβιτς σταμάτησε με την εμπειρία του. Έναν ευθυνδιασμό που καθόλου σίγουρο δεν ήταν. Γιασκεβίτσιους. 13 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα ακόμα. Ολύμπια Ολυμπιακός 55-42. Σντόβιτς. Μίλιτς. Κι όμως, εδώ ο Ολυμπιακός, πιθανότατα ο Μπλου Έντουαρτς θα πέσει στην παγίδα υπό την έννοια το έχει ξανακάνει ο Μίλιτς αυτό στον πρώτο αγώνα. Παραλαμβάνει πολύ κακό σουτέρ 3 πόντων. Έχει 25%, έχει στάρει 29 σουτ. Είχε βάλει τα 7 μέχρι πρότινος. Αλλά όταν μένει μόνος του και όταν θέλει να αποδείξει πως μπορεί να το βάλει, το δεπισμόνι. Ρόμπινσον. Έρμπολ. Ολυμπιακός λοιπόν είναι 16 πόντους πίσω. Είχε βρεθεί και χειρότερα. 17-32-15. Στο 12ο λεπτό time out, πάμε στην Αθήνα. Η διαφορά αντί να μειώνεται αυξάνεται.
Έφτασε τους 18 πόντους, είναι ρεκόρ στον απόψινο αγώνα, 60-42. Οι Σλοβαίνοι προσπαθούν να πικάρουν τον Ολυμπιακό φωνάζοντας Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν ξέρουν κάτι παραπάνω. Πάντως αυτό που είναι γεγονός είναι ότι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε. Νίκησε εύκολα την Μπουντούτσινος με 78-61 και πλέον αρχίζουν τα πράγματα να ξεκαθαρίζουν, όπως προκρίθηκε και η Μακαβή. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Ο Γκραντ πετυχαίνει ένα καλάθι, 60-44. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχασε από την Μακαμπή στο Τελαβίβ με 78-62. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπουντούτσινος με 78-61. Στο ημίχρονο Μπαρσελόνα Ουλκέρ 40-37. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει και πολύ, έτσι όπως εξελίσσεται το μάτι του Ολυμπιακού. Εκτός και αν ο Ολυμπιακός πιστέψει επιτέλους στις δυνατότητες που έχει να ανακάμψει. Ο Γιάννης Ιωαννίδης έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα απόψε. Προσπαθεί να βγάλει ό,τι υπάρχει στα βιβλία. Προσπαθεί να ρισκάρει. Έτσι να βγάλει μόνο που είναι δύσκολο από ό,τι αποδεικνύεται, διότι δεν παίρνει ανάλογη βοήθεια και ανάλογη ανταπόκριση από τους παίκτες του, να βγάλει και κανέναν λαγό από το καπέλο του. Ο Ολυμπιακός είναι 16 πόντους πίσω, παίζει άμυνα ζώνης τώρα. Την είχε δοκιμάσει κάποια στιγμή και στα τέλη του πρώτου αγώνα και συνέπεσε η χρησιμοποίηση αυτής της άμυνας με την ανάκαμψη του Ολυμπιακού και το γεγονός ότι μείωσε το σκορ, αν δεν γλιστούσε μάλιστα πλούε εδώ, αλλά φαίνεται ότι εναντίον ζώνης. Με το κρεσέντο που έχει απόψε ο σεληνιασμένος Σαρούνας Γιασικεβίτσιος, είναι πολύ δύσκολο και ζώνη, όχι μεν του μεν, αλλά οποιαδήποτε άμυνα να τον σταματήσει. 63-44 στους 19 πόντους, με 6 στα 6 τρίποντα τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιος. Η τάπα του Μίλης πάνω στον Blue Edwards, υπάρχει φάουλ όμως. Το τέταρτο φάουλ του Μίλης, όχι το δεύτερο. Εδώ θα ξαναδούμε το καλάθι τριών πόντων, πέτυχε ο Γιασικεβίτσος άνετα, άνετα. Α, πήγε πάνω αλλά καθυστερημένα ο Blue Edwards. Γιασικεβίτσος είχε 6-6 τρίποντα. Καταπληκτική εμφάνιση από τον Λιθουανό. Δεν ξέρω τι έχει με την Ελλάδα, αστεύομαι. Ήσασταν να πέρασε και πολύ ωραία το καλοκαίρι, ήταν διακοπές στη Σαντορίνη. Το σύστησε ο Καρνισόβες. Η Ασκεβίτσης που αποκτήθηκε το καλοκαίρι αντί του Ντανέου και που, αν πω ότι αποδεικνύεται απόψη, η Σλοβένια Καναδιάνα, 63-47. Διαφορά στους 16. Και πλέον η άμυνα του Ολυμπιακού εξακολουθεί να είναι μια αφύλαχτη διάβαση, είτε ζώνη είτε μεν του μεν. Φοβάμαι ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Για να δούμε. Έντουαρτς. 65-49 στους 16. Ο Ολυμπιακός δέχεται πάρα πολύ εύκολα το καλάθι. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Αυτό είναι ασυγχώρητο. Από τον γκόλεμα σε κάνει να βγαίνει σε ξεδαρούγα σου. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να πιέσει. Αυτό είναι θεμητό. Αλλά υπάρχουν μερικοί κανόνες στο zone pressing, στο pressing στα 3/4 του γηπέδου, οι οποίοι δεν τηρούνται ούτε στο μήνυμο από τον Ολυμπιακό. Με αποτέλεσμα να σπάει οποιαδήποτε μορφή πίεση εξασκεί ο Ολυμπιακός. Καλάθι τριών πόντων από τον James Robinson. 67-52. Γιασκεβίτσιους. Γκόλεμας. Εδώ έγινε το λάθος δύο φορές στη σειρά. Με κλασική άμυνα zone press από τον Ολυμπιακό. Ξέρω πόσο καιρό έχει να τη χρησιμοποιήσει ο Γιάννης Ιωαννίδης. Θεωρητικά του αρέσει, γιατί είναι η άμυνα που την έκανε επιστήμη ένας άνθρωπος τον οποίο θαυμάζει πάρα πολύ, ο Τζον Γούντεν στο UCLA. 67-52 είναι το σκορ, 9,5 λεπτά πριν από το τέλος. Επιστρέφει ο Ντεμιγκέλ στη θέση του Τάρλατς, επιστρέφει ο Τόμιτς αντί του Βούκτσεβιτς και πλέον ο Ολυμπιακός παίζει με Τόμιτς, Ντεμιγκέλ, Γκραντ και τους δύο Αμερικανούς, εκ των οποίων είναι απογοητευτικός απόψε ο Έντουαρτς. Αυτό είναι το κακό για τον Ολυμπιακό, ότι ο Μεν Ρόμπινσον είναι ικανός ένα βράδυ να παίξει το Zenit και ένα άλλο στον Αδύρο, ενώ ο Γιασικεβίτσιος συνεχίζει το βιβλίο του, έχει 24 και ένας αυτός 25 πόντους. Πιθανόν να είναι και ατομικό ρεκόρ στην φετινή του καριέρα στην Ολύμπια. Πάντως έτσι κι αλλιώς είναι δεύτερος σκόρερ της ομάδας, μέσα από 12,5 πόντους από πρώτος νομίζει. Και ο Blue Edwards βεβαίως είναι σε ένα μάτς ασταμάτητος και σε κάποια άλλα μάτς ανύπαρκτος. Όπως απόψε. Δοκάρι είχε ο Ντεμιγκέλ. 68-52.
Μένουν ακόμα 9 λεπτά. Ήδη ο Ολυμπιακός έχει υπερβεί ως παθητικό στην άμυνα, δηλαδή τον μέσο όρο των 64,8 πόντων, 65. 8:50 ακόμα. Ο Γιασικεβίτσιος με τον Ντόμιτς. Έχει περάσει και ο Μπετσίροβιτς, έχει επιστρέψει και τον Μαρκάρι Ρόμπινσον. Κότνικ. Μένουν ακόμα ένα δευτερόλεπτο, τελευταίο δευτερόλεπτο. Αν το βάλει και αυτό έχει. Δεν το πιστεύω. Έχει 7 στα 7. Έβαλε τρίποντο στη λήξη των 30. Είναι απίστευτο αυτό που κάνει απόψε για Γιασικεβίτσιος και δυστυχώς το κάνει στις πλάτες του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει με τον Θεό. Αν ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν θα έλεγε ότι βρίσκεται στη ζώνη απόψε. Έχει βάλει 21 πόντους μόνο από τα 6-25 και κάνει και τρίτο φάουλ. Αυτός είναι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιος, πρωταθλητής Ευρώπης το 96 με την εθνική ομάδα ελπίδων της Λιθουανίας. Κωνσταντινούπολη. Αναλαμβάνω απόφυτος και με πολύ καλές επιδόσεις αθλητικές. Ήταν τα καλύτερα πανεπιστήμια αμερικανικά από πλευράς μπάσκετ, το Maryland. Ρόμπινσον, διαφορά είναι στους 19, 71-52, De Miguel. Edwards. Και φάουλ που κερδίζει ο πρώην NBA'er από τον Κότνικ, νομίζω. 8 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα ακόμα, το σκορ είναι 71-52. Δεν ξέρω τι δυνατότητες έχει ακόμα ο Ολυμπιακός να ανακάμψει. Μένουν 8 λεπτά, θεωρητικά είναι δύσκολο. Αλλά βέβαια στο μπάσκετ έχουν συμβεί και ακόμα μεγαλύτερα επιτεύγματα από αυτό που θα ήθελε να πετύχει ο Ολυμπιακός. Έχουν γυρίσει μάτς από μεγαλύτερες διαφορές. Εδώ έχει ένα στα 6 σου το Blue. Ανεπαρκέστατος απόψε, 71-54. Ολυμπιακός προσπαθούν και θα με την Κυριακή, βέβαια έχει και ένα άλλο μεγάλο μάτς, το οποίο είναι εξίσου κρίσιμο, αλλά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Υποδέχεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την Κυριακή το βράδυ τον Παναθηναϊκό στο μεγάλο ντέρμπι της Α1. Μπετσίροβιτς. Ρόμπινσον του φεύγει, είναι η τρίτη φορά. Ο τρίτος συνεχόμενος αγώνας που του φεύγει το παπούτσι. Του είχε φύγει στο μάτς με τη Λιμόζ. Με την Ολύμπια στο περασμένη Πέμπτη στην Αθήνα. Του έφυγε την Κυριακή στο ΑΚΑ με την ΑΕΚ. Του φεύγει και τώρα. Θα φοράει 2-3 νούμερο μεγαλύτερο παπούτσι. Ρόμπινσον. Δεν φοράει και διπλή κάλτσα. Ρόμπινσον. Ένας εναντίον όλων. Ντε Μιγκέλ. Θα το βάλει αυτή τη φορά. 71-56 από τον Ινάθιο Ντε Μιγκέλ. Πρώτο του καλάθι. Τεράστιο πρόβλημα Ολυμπιακός. 4. Και αμυντικά ο Γκόλε μας έκανε ό,τι ήθελε, είτε εναντίον μεν του μεν, είτε εναντίον ζώνη, είτε εναντίον ζών πρέσ. Αφαιρώνεται με μπρος πίσω ο Blue Edward και έτσι δεν επιβραβεύεται η καλή αμυντική του προσπάθεια. Εδώ με αντίπαλο τον Σντόβτ. 7 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα ακόμα. Η διαφορά είναι στους 15 πόντους. 71-56. Οι Σλοβαίνοι θα επαναφέρουν την μπάλα από πλάγια με τον Γιούρες Ντόβτ. Δεν είναι ο καλύτερος παίκτης της Ολύμπια απόψε, διότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο παίκτες πιο μπροστά από αυτόν. Καταπληκτικός, ο απίστευτος Γιασικεβίτσιος και φυσικά ο Μίλιτς. Αλλά αν δεν αλλάξει η μοίρα του Ολυμπιακού, τότε για μια ακόμα φορά ο Ντόβτ θα του έχει φράξει το δρόμο, όπως τον έφραξε και στις 17 Μαρτίου του 1993 στον Μπομπλάν. Μετά το πάτημα της γραμμής από τον Πάσπαλ έβαλε το τελευταίο καλάθι και έκανε το 60-58, αλλά υπάρχει χρόνος ακόμα, 7 λεπτά, χρεώνεται με επιθετικό φάουλ ο Κότνικ, δεύτερο φάουλ του Γέρο Κότνικ, 38 Μαΐων. Είναι λίγο εκτροφείο δεινοσαύρων το Σλοβενικό Πρωτάθλημα. Ο Πετράνοβιτς στα 41 το έβαλε 30 πόντους προχθές. Η τρίγκλα του Κράνη νίξε την Ολύμπια. Το Βόρνινγκ στα 40 είναι ο καλύτερος παίκτης του Μάριμπορ. Ντόμπτς προσπάθησε να σώσει. Αυτή την αυτοδυσία δεν την έχουν δείξει απόψε οι παίκτες του Ολυμπιακού και δεν έχουν δείξει και την αλληλεγγύη και τη συνεργασία που απαιτείται στην άμυνα. Θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Το σκόρ είναι 71-56, λίγα δευτερόλεπτα. Time out, πάμε στην Αθήνα. Αυτοκίνητο.
Επιστροφή κυρίε και κύριοι στη Χάλα Τίβολη. Πέτυχε ένα καλάθι ο Μπλου Έντουαρτ ποστάροντα προηγουμένω, δηλαδή μέσα από τη ρακέτα με πλάτη. 71-58, ακόμα 6 λεπτά γκόλε μα για τον Σντόπ που είναι ελεύθερο. Πάνω από Ολυμπιακό δείχνει διάθεση, γιατί πιστέψτε με, πιθανόν η τηλεόραση να αδικεί την προσπάθεια του Ολυμπιακού, τουλάχιστον την μία απογοήτευση. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα και από τον πάγκο και ο Γιάννη Ιωαννίδη δείχνει διατεθειμένο, παλεύει, φωνάζει, αναποδογυρίζει τι τράπουλε, κάνει, δείχνει. Αλλά ο Ολυμπιακός, παραλαμβάνω, δυστυχώς δεν μπορεί να σταματήσει το απίστευτο επιθετικό κρασένο των Σλοβαίνων που έχουν βάλει 74 πόντους σε λιγότερο από 35 λεπτά. Έχει δεχτεί ο Ολυμπιακός 74, έτσι όπως πάει θα δεχτεί πολύ πάνω από 80. Για να δούμε. Η διαφορά στους 14, 74-60. 5,5 λεπτά ακόμα για Σκεβίτσιους. Κότνη κατ' το low post απέναντι στον Ντεμιγκέλ. Το rebound από τον Ισπανό. Θα γυρίσει, θα παίξει για πρώτη φορά σε λίγο ο Αντέμενσα Ρόμπινσον. Η μπάλα από την παρέμβαση του Μπετσίροβιτ είναι για τον Ολυμπιακό. Αν είχε ένα δεκανίκι να στηριχτεί ο Ρόμπινσον που παλεύει ο Φκαράς, έχει βάλει 23 πόντους. Εντάξει, φταίει για πολλούς από τους πόντους του Γιασικεβίτσιους, φταίει για τα 4 από τα τρίποντα, αλλά από εκεί πέρα παίζει μόνος του. Δεν έχει καμιά βοήθεια, δεν παίρνει καν screen. Να εδώ κοιτάξτε εδώ, εναντίον όλων. Είναι μοιραίο να κάνει λάθος. Φεύγει ο Γιασικεβίτσιους στον ευθυδιασμό, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 76-60, 5 λεπτά και 7 λεπτά πριν από το τέλος θα κάνει πάρτι γενεθλίων. Ο Σακίλ Ονίλ τη νύχτα των γενεθλίων τον έβαλε 61. Ο Γιασικεβίτσιους 4 μέρες μετά τη δική του νύχτα γενεθλίων θα κάνει καθυστερημένα ένα πάρτι και θα σβήσει 7 κεράκια στην τούρτα, όσα είναι τα τρίποντα που έχει βάλει μέχρι τώρα. Έχει 30 πόντους. 7-7 τρίποντα, 4-5 δίποντα, 1-2 βολές. Κλέβει ο Ρόμπινσον με τον Αντέμενσα και φάουλ από τον Γιασικεβίτσιους. Να το εδώ, ο Δήμιος διαπράξει ότι και την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στην ΑΕΚ, δηλαδή παίζει με ένα πολύ χαμηλό σχήμα, έχει περάσει τον Blue Edward στη θέση 4. Για να αποστάρει, για να παίξει κοντά στο καλάθι. Μια τέτοια κίνηση βεβαίως ήταν καταλυτική την Κυριακή με το τρίποντο που έβαλε. Αλλά τότε ο Ολυμπιακός όταν έγινε αυτό έμεναν, αν δεν κάνω λάθος, 6 λεπτά και το σκορ ήταν 62-52, ήταν στους 10 πόντους. Τώρα μένουν 4 λεπτά και διαφρονίζει 15. Οι Σλοβαίνοι φαίνεται ότι πλέον αρχίζουν και γυρίζουν την μπάλα απέναντι στο zone press, τη ζώνη του Ολυμπιακού, με την δεδομένη ευκαιρία που έχει ο Γιασικεβίτσιους στην κυκλοφορία της μπάλας και τις καλές πάσεις. Παίζει ο Σντόφτ, παίζει ο Μπετσίροβιτς, έχουν χαμηλώσει και αυτό το σχήμα, παίζουν με τεσσάρι τον Μίλιτς. Σντόφτ στους 3 πόντων. Φοβάμαι ότι αυτό είναι το τέλος. 3 και 18 πριν από το τέλος και είναι πάλι φαίνεται είναι η μοίρα του Ολυμπιακού να του φράζει τον δρόμο ο Σντόφτ. 79-61, 3 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα από το τέλος. Αντέμενσα θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 79-63. Μένουν 3 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός που δεν έχει πια ούτε τα χρονικά περιθώρια αλλά ούτε και τα αριθμητικά περιθώρια σε ό,τι αφορά την κάλυψη του σκορ, αφού η διαφορά παραμένει στους 16 πόντους. Είναι 79-63 και δεν έχει αλλάξει κάτι θεαματικά στην απόδοση των δύο ομάδων, ούτε του Ολυμπιακού αλλά ούτε και της Ολύμπια. Για Σκεβίτσιους με τον Αντέμενσα. Παραμένει ο Ολυμπιακός με χαμηλό σχήμα, με το ίδιο έτσι σοβαρέ σχήμα και ο Σάγκαντιν. Για Σκεβίτσιους και το φάουλ από τον Αντέμενσα, το πρώτο γεμάτι. Μεγάλες ήττες. Οι Αμερικανοί λένε ότι σημασία δεν έχει πόσες φορές πέφτεις, σημασία έχει πόσες φορές σηκώνεσαι. Ολυμπιακός που έχει 12 ήττες σε 41 μάτσες τώρα, κυπέλλου Ελλάδος, πρωταθλήματος Ελλάδος και Ευρωλίγκας, κατάφερε τις 12 φορές που έπεσε να σηκωθεί, αλλά αυτή την 13η, είναι και γλουσούζικο το νούμερο, βλέπετε, είναι οριακή. Το μάτς ήταν η επιτάς. Υπάρχει επιθετικό φάουλ εδώ από τον Γκόλιοβιτς, που μαζί με τον Γιασικεβίτσιους και τον Μίλιτς συμπληρώνουν το τρίγωνο των αστέρων, αλλά υπάρχει βεβαίως πάντα η πλάτη που βάζει με τη μεγάλη κλάση και το απόσταγμα της εμπειρίας. Επιτρέψτε μου να πω και με το απόσταγμα της σοφίας του, ο Γιούρες Ντόπτς. Άλλωστε και το όνομά του στα λατινικά νόμο σημαίνει. Ντόπτς επιβάλλει τον νόμο του στον Ολυμπιακό. Ντεμιγκέλ είναι αργά πια.
79-65. Ο Ολυμπιακός Παναβάνω έχει δεχτεί 30 πόντους από τον Γιασικεβίτσιους. Μειώνει τώρα ο Ντεμιγκέλ σε 79-65. 2 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ψάχνοντας πολύ πρόχειρα περισσότεροι πόντοι που είχε δεχτεί ο Ολυμπιακός από έναν παίκτη, ήταν πάλι από έναν Σλοβένο, από τον Γκόλιοβιτς. Τώρα είναι Λιθουανός βέβαια ο Γιασικεβίτσιους. Στο εντός έδρας μας με την Πιβοβάρνα, στο Φάλιρο. Μπετσίροβιτς για τον Γιασικεβίτσιους, Μίλιτς, Γκόλιοβιτς, Ντόφτ για 3, πήγε πολύ αργά πάνω του Βούκτσεβιτς και 82-65, 1-40 πριν από το τέλος, οι Σλοβένοι θα υποδεχθούν τον Ευθύμη Ρετζιά, τον Άντονι Γκολτγουάιρ, τον Ντουένιας, τον Γκούροβιτς, τον Άλστον, τον Ροντρίγκεθ και τον Αΐτο Ρενέσες. Ο Ολυμπιακός θα βάλει νωρίς, πολύ νωρίτερα από το σχεδίαζε, από το προσδοκούσε τέρμα στα ευρωπαϊκά του όνειρα. Δεν θα καταφέρει να περάσει τον δεύτερο γύρο των play-off, όπου συνεχίζει από ελληνικής πλευράς μονάχα ο πρωταθλητής Παναθηναϊκός, που έχει πλεονέκτημα έδρας απέναντι στην Τσιμπούνα. Στου τριών πόντων του Γκόλιοβιτς. 85-65 είναι μια μαύρη νύχτα για τον Ολυμπιακό στην άμυνα. 85-65, 1 και 5 πριν από το τέλος. Βάζει τρίποντα ακόμα και ο Γκόλιοβιτς. Πλέον ό,τι συμβαίνει από εδώ και πέρα είναι ιστορία. 85-67 με το καλάθι του Ρόπισου που έφτασε στις 25. Σε κατάσταση αποθέωσης η εξέδρα. Φαντάζομαι θα ακολουθήσουν εξέφρενοι πανηγυρισμοί από πλευρά Σλοβένων. Ο Ολυμπιακός δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων του αποψινού αγώνα, του οριακού χαρακτήρος αγώνα. Πολύ νοθρός στην άμυνα, κακός γενικά ο Ολυμπιακός. Δεν κατάφερε να σταθεί στα πόδια του σε κανένα σημείο του αγώνα. Ήταν ένα μάτς που εξελίχθηκε σε μονόλογο της Ολύμπια. Ρόμπινσον προσπάθησε να πετύχει ένα τρίποδο, αλλά γνωρίζει και αυτός πολύ καλά πλέον.